Καλησπέρα. Εκπροσωπώ τους απολυμμένους, κύριο στους 8 για δύο μέρες αυτούς, ή μη ανώσμους. Λέτε, μετά 5 χρόνια δεν θεωρούμαστε μη ανανεωμένοι, αλλά απολυμμένοι, για ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει μέχρι το 2021 σίγουρα και από ό,τι ξέρουμε ότι είναι 28, είναι λεφτά του ΕΣΠΑ για θέσεις εργαζομένων. Τα λεφτά που αναφέρει ο κύριος Πρόεδρος του Δήμου έχουν μειωθεί. Το απέναντι είναι να βρει ο Δήμος και όχι να στραφεί στα λεφτά του ΕΣΠΑ. Που να λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί. Δηλαδή, αν σταματήσει το ΕΣΠΑ, θα γίνει οι παιδικοί σταθμοί. Μετά, διαρκώς αναφέρεστε στα ΕΣΠΑ που υπάρχουν, τα οποία έχουν κάνει αγώνα. Χωρίς το ξέρει, γιατί κανείς από εσάς που είναι στον βουλευτισμό δεν ήταν στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε κάνει αγώνα για να πούμε παιδιά με ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς. Και γι' αυτό αυξήθηκε 120% πέρσι με φέτος. Γιατί οι γονείς, αν δεν το ξέρετε, έχουν δικαίωμα να φέρουν τα παιδιά στους δημόσιους και χωρίς το ΕΣΠΑ. Παρακαλούσα εμείς να τα φέρουν ΕΣΠΑ για να βοηθήσουν τον Δήμο. Και δεν αναφέρεστε στα πόσα ΕΣΠΑ έχει χάσει ο Δήμος, γαδώνοντας κάποιες επιχειρήσεις έξω από τους παιδικούς σταθμούς ουσιαστικά. Έχουμε αναφέρει τον κύριο Δήμαρχο, όπως είχαμε αναφέρει στους προηγούμενους υποψήφιους, από το Μάιο, ακόμα πριν τις εκλογές, πέρα τα προβλήματα των δημοτικών παιδικών σταθμών. Και τα ξέρει, τα γνωρίζει από το Μάιο. Και τους τρόπους ανάπτυξης ουσιαστικά των παιδικών σταθμών των δημοσίων. Και σήμερα ακούω μόνο για μειώσεις. Μειώσεις και κλείσιμο. Μειώσεις προσωπικού και κλείσιμο των παιδικών σταθμών. Όλοι οι νέοι γονείς ζουν στη Χλώη, ως νέα περιοχή της πόλης, η οποία περιοχή δεν έχει κανένα δημοτικό παιδικό σταθμό. Που αναφέραμε ότι υπάρχει και κτίριο. Ο πιο προηγούμενος πρόεδρος, ο κ. Μιλωνάς, ήθελε να δημιουργήσει και ένα παιδικό. Δεν προλάβει γιατί την ψωχή σταμάτησε. Και το αναφέραμε ότι μπορεί να κάνουμε ένα παιδικό σταθμό εκεί και να τραβήξουμε πολλά παιδιά ουσιαστικά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος εκπροσωπεί μια επιχείρηση, ο οποίο σε άλλου Δήμου φέρνει λεφτά. Και όχι να αφήνει μετά από άλλου να πηγαίνει σε ιδιωτικού παιδικού σταθμού. Υπάρχει και κτίριο εκεί πέρα και από ό,τι ξέρουμε πρέπει να βρεθεί και 900.000 ευρώ για του παιδικού σταθμού. Να ανακαινιστούν ή να δημιουργηθεί κάποιο. Τα λεφτά του ΚΟΝΕΣΠΑ ουσιαστικά, γιατί λέτε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά του ΚΟΝΕΣΠΑ, ουσιαστικά 28.000 ευρώ λείπουν από τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Τώρα εσύ θέλετε να απολύσετε κόσμο ώστε να δημιουργηθεί και πλεονάζον ποσό και από αυτό να καλύψετε κάποια έξοδα τα οποία δεν καλύπτετε σαν Δήμος. Σαν Δήμος δηλαδή δεν θα καλύψετε κανένα έξοδο. Όσοι υπάρχει ΕΣΠΑ θα υπάρχουν και οι παιδικοί σταθμοί. Και όσο αναφέρεστε και στο προσωπικό το οποίο είναι πλεονάζον, διαρκώς το αναφέρετε, θα ίσως να είναι πλεονάζον αφού κλείσουν, αλλά και αφού επίσης δεν έχετε κάνει καμία κίνηση προόδου των παιδικών σταθμών. Το ΕΣΠΑ πληρώνει ολόκληρο το ποσό όταν πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις. Να υπάρχει μάγειρας, να υπάρχει καθαρίστρια και το ωράριο. Είναι από τις 7 μέχρι τις 4. Και με εισήγηση του Δήμου πάει από τις 7 μέχρι τις 6. Και από ό,τι γνωρίζω σε άλλες πόλεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανοίγουν και μέχρι τις 9. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν δημιουργηθεί για να προσέχουν ουσιαστικά, αλλά και να εκπαιδεύουν τα παιδιά, των γονείων που εργάζονται. Με το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει, είναι σαν να λέμε οι γονείς δεν εργάζονται το απόγευμα. Είχαμε ζητήσει από τον κύριο Δήμαρχο τουλάχιστον ένα να γίνει φέτος πιλωτικά μέσα στην πόλη, ώστε να ανοίγει και απόγευμα. Και με το υπάρχον προσωπικό μπορεί να ανοίξουν και απόγευμα κάποιο παιδικό σταθμό. Οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν όλοι μέχρι τις 3 το αργότερο, οπότε και το 3 με 4 το χάνουμε σαν έσοδο, δηλαδή δεν εισπράττουν 100% του ΕΣΠΑ, και κάποιοι δεν ανοίγουν τις 7. Και με την τωρινή εισήγηση ότι θα υπάρχει με μία δασκάλα, η οποία φυσικά δεν μπορεί να πάρει καμία άδεια, ούτε να αρρωστήσει, με την τωρινή εισήγηση δεν θα πάρουμε όλο το ποσό, γιατί το ωράριο της δασκάλας είναι εξάωρο. Οπότε ο σταθμός το λέει ας πούμε από τις 8 μέχρι τις 2 και όχι από τις 7 μέχρι τις 4. Υπάρχουν πάρα πολλά στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ίσως λόγω άγνοιας, δεν ξέρω και για κάποιο άλλο λόγο, τα οποία θα φέρουν 8 ανθρώπους στην ανεργία. Τα οποία υπάρχουν λεφτά να εκπληρωθούν κανονικά και τα οποία υπάρχουν τρόποι να εισπληρωθούν όλοι οι γονείς. Γιατί άκουσα και από γονείς που έχουν έρθει εδώ από παιδικούς που θέλουν να κλείσουν, ότι όχι απλά θα ίσως δεν πάνε τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς ή τα πάνε, απλά αυτοί οι γονείς έχουν δικαίωμα και να διαγράψουν ακόμα και το ΕΣΠΑ τους. Και επειδή τους κλείνεται μέσω σχολικής χρονιάς, και αν δεν έχουν χωριά και χρειάζονται να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλα χωριά, έχουν εκφράσει ότι θα διαγράψουν το ΕΣΠΑ τους. Και αν μιλάμε σήμερα για 106 ΕΣΠΑ, να είστε σίγουροι ότι αυτά θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερα. Οπότε και αυτά τα λεφτά τα οποία υπολογίζετε από το ΕΣΠΑ δεν τα υπολογίζετε, θα είναι πολύ λιγότερα. Γιατί δυσαρεστείτε πάρα πολλούς γονείς με αυτή την απόφαση μέσω σχολικής χρονιάς. Δεν ξέρω αυτά για να πω, άμα θέλετε κάτι ρωτήσετε. Και επίση οι ιδιωτικοί παιδικοί, οι οποίοι είναι μέσα στην πόλη, μόνο μέσα στην πόλη, κανένα ιδιωτικό δεν σκέφτεται να ανοίξει τα κορέστια τα οποία κλείνουν. Κανένα ιδιωτικό παιδικό δεν σκέφτεται να ανοίξει τη Μινόη,
Γιατί και δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν πολλά βάουτσερ να συντηρηθεί. Παρά μόνο στις περιοχές που υπάρχουν πολλά παιδιά και οι επιχείρησεις τους χάσουν λεφτά, δεν συντηρείται στις περιοχές. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία μέρημνα από τους ιδιώτες προς τα χωριά. Αυτό πρέπει να γίνει από το Δήμο και δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό πρέπει να κυνηγήσει ο Δήμος και να δει πώς θα βολεύσει τα παιδιά που είναι σε μακρινά χωριά. Και όχι να κάνει το μπαλάκι στους γονείς. Αυτοί οι γονείς έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να καλύψουν για να πάρουν παιδί και να το φέρνουν. Και δεν λέμε να έχει κάθε χωριό παιδί, κάθε χωριό τελικό σταθμό. Απλά κάποια κεντρικά που υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις που υπάρχουν μπορούν να λειτουργήσουν. Και το ποσό ήταν 200.000 το 2014. Από 2016 μετά το αναφέρατε. Από 2014 ήταν 200.000. Κάθε χρόνο μειώνεται από το Δήμο. Αυτά είναι δουλειά του Δήμου να ξαναβεί το λεφτά και να ξαναβεί το ποσό στα 200.000. Και δεν είμαστε ο μόνος Δήμος, πιστεύω, που μειώθηκε πληθυσμιακά, ούτε σαν παιδιά. Και η Φλόρα είναι σίγουρος που είναι γειτονική, έχει μειωθεί και τα λεπτά έχουν μειωθεί. Αν δεν άκουσαν διαφωνήσεις, ίσως θα είναι πωλήσει για τη Δημοτική Αρχή για πωλήσεις. Δεν ξέρω, όποιος θα ρωτήσει κάτι, θες να γίνει δεν ξέρω. Καλή σας. Ευχαριστούμε Πρόεδρε και Δημοτικό Συμβούλιο για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακούμε και εμείς μερικές απόψεις για το θέμα. Θα ξεκινήσω λίγο προσπαθώντας να απαντήσω στις αιτιάσεις της Δημοτικής Αρχής για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο αναγκαζόμαστε σήμερα να είμαστε εδώ και να συζητάμε για 8 ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Μας λέει η Δημοτική Αρχή ότι δεν είναι απολύσεις, είναι μία ανανεώσεις απλώς. Όπως είπε και ο συνάδελφος από τους παιδικούς σταθμούς, οι εργαζόμενοι αυτοί εργάζονται αδιάλειπτα και συνεχώς από το Δεκέμβριο του 2014. Ο τελευταίος κύκλος του προγράμματος του 2019 και 2020 είναι η τελευταία χρονιά και φτάνουμε στην τελευταία χρονιά και λέμε σε αυτούς τους εργαζόμενους ότι ξέρετε δεν θα σας ανανεώσω τη σύμβαση. Εμείς διαβάζουμε στην εγκύκλιο του ΙΠΕΣΔΑ με την οποία δίδωνονται οι διευκρινήσεις για την ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και λέει η εγκύκλιος, σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου γίνεται εφ' εξής μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων, αν εφετέρου, ενώ μόνο κατ' εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία, επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους. Ενισχύοντας αυτή την άποψη, έρχεται ο νόμος 4623 του 2019, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την τωρινή κυβέρνηση, και με το άρθρο 114, παράγραφος 9, σας διαβάζω επίσης, η ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον χρηματοδότηση της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους ετήσιους κύκλους 2016-17, 17-18, 18-19 και 19-20, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους. Καταλαβαίνουμε ότι ο νόμος προστατεύει αυτούς τους εργαζόμενους και θεωρεί δεδομένη την ανανέωση των συμβάσεών τους. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένες οι διατάξεις. Δηλαδή, η διάταξη που σας διάβασα δεν λέει πουθενά ότι δύναται οι Δήμοι ή μπορούν οι Δήμοι να καλύπτουν τις δαπάνες. Λέει τις καλύπτουν. Τις καλύπτουν τις δαπάνες. Ο νόμος θεωρεί αυτονόητο ότι θα γίνει η ανανέωση των συμβάσεων. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε για απολύσεις και δεν μιλάμε για μη ανανεώσεις. Ζητήσαμε πάρα πολλές φορές και από τον Δήμαρχο και παλιότερα από τον προηγούμενο Δήμαρχο να προχωρήσει στις ανανεώσεις και να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να κάνουν και το τελευταίο έτος του προγράμματος, έτσι ώστε του χρόνου που θα κληθεί η κυβέρνηση να αποφασίσει αν θα συνεχίσει το πρόγραμμα να έχουν τις ίδιες πιθανότητες και τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα ζητήσαμε. Τώρα, σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, να πω μερικά πράγματα. Στα οικονομικά στοιχεία είδαμε την απόφαση, ήταν
είδαμε ότι αναφέρει ένα ξεραίο ποσό για τη μισθοδοσία του μήνα. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε αυτό, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Το συνολικό ετήσιο κόστος για τους εργαζόμενους είναι 295.000. Δεν μας είπε όμως η απόφαση πόσα είναι τελικά τα έσοδα από το ΕΣΠΑ και αν υπάρχουν έσοδα για να πληρωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι τα έσοδα από το ΕΣΠΑ είναι 252.000 από τα 106 βάουτσερ, τα 106 παιδάκια που γράφτηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Τα τροφεία των παιδιών, άλλα 117 παιδιά, είναι χοντρικά 28.000, οπότε έχουμε ένα ποσό 280.000. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι δυστυχώς δεν ξεκίνησαν από όταν έληξε η σύμβασή τους, 1 Σεπτεμβρίου, και το πιο πιθανό, δεν ξέρω για τους 10 που αποφασίστηκε η ανανέωση, το σίγουρο είναι ότι οι 8 δεν θα προλάβουν να δουλέψουν από τις 1 Σεπτεμβρίου όπως ορίζει ο νόμος, γιατί ο νόμος ορίζει ότι σε 30 εργάσιμες ημέρες όταν γίνεται η ανανέωση, ξεκινάνε να δουλεύουν από τις 1 Σεπτεμβρίου που έληξε η σύμβασή τους. Οι 30 εργάσιμες λείπουν στις 10 Οκτωβρίου, εντάξει. Αυτό το ποσό που, παράδειγμα, λέμε 14.000 ότι λείπει από τις μισθοδοσίες, φυσικά θα το γλιτώσουμε από εκεί, που είναι ένα σημαντικό ποσό 1,5 μήνας που δεν θα πληρωθούμε, εντάξει. Άρα, δηλαδή, εδώ συζητάμε ότι έχουμε καλυμμένη πλήρως τη μισθοδοσία των εργαζομένων από το ΕΣΠΑ και απλώς οι λειτουργικές δαπάνες πιθανόν να μην περισσέψουν πολλά χρήματα για να πληρωθούν. Εμείς σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος έχουμε να προσθέσουμε ότι εκτός από ότι χάθηκε η δόση η πρεσινή, το οποίο ήταν μια ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, μέχρι το τέλος της θητείας του ο προηγούμενος Δήμαρχος μας έλεγε ότι θα τα πάρουμε τα χρήματα, ότι τα έχω κανονίσει όλα με την ΕΕΠΑ και τα χρήματα θα έχουμε. Αυτό δεν έγινε ποτέ βέβαια. Και το ζητήσαμε και από τον τωρινό Δήμαρχο να τα διεκδικήσει τα χρήματα, να μην χαθούν. Αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως οι εργαζόμενοι θα τα πληρωθούν με τον Α ή τον Β τρόπο. Δεν θα τα χάσουν. Εντάξει, ούτε είναι κάτι που έχει σχέση με τις ανανεώσεις των συμβάσεων. Οπότε πιστεύουμε ότι το οικονομικό θέμα λύνεται και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, για το προεμάζον προσωπικό. Έχουμε 19 μόνιμους εργαζόμενους, δαιχονιπιοκόμους και βοηθούς. Έχουμε 4 επίσης που καλύπτουν θέσεις ευθύνης. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στο άρθρο 9 ορίζει τα καθήκοντα των προϊσταμένων των τμήματων προσχολικής αρχής. Πουθενά δεν φαίνεται εδώ πέρα και άμα θέλετε το καταθέτω και στα τακτικά ότι ασκούν καθήκοντα διδακτικά και παιδαγωγικού προσωπικού. Άρα έχουμε 15 εργαζόμενους μόνιμους που να δούμε τι θέσεις καλούνται να καλύψουν. Ο κανονισμός λειτουργίας είναι ξεκάθαρος στο άρθρο 8, ο κανονισμός λειτουργίας των παιδικών σταθμών και σας διαβάζω επιλέξει τι ορίζει. Κάθε τμήμα παιδικού σταθμού, στο οποίο απασχολούνται ένας παιδαγωγός και ένας βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά. Εμείς έτσι όπως το διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε ότι για να υπάρχει ένα τμήμα παιδικού σταθμού θα πρέπει να υπάρχουν 2 εργαζόμενοι. Δεν υφίσταται δηλαδή τμήμα με έναν εργαζόμενο. Αλλά πέρα από αυτό, θα κάνουμε μια αναλογία με βάση τους παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν στην Καστοριά, και αυτό θα το καταθέσω στα τακτικά, θεωρώντας χοντρικά ότι ανά 12-12,5 παιδιά χρειάζεται ένας δεσμονοποιοκόμος. Οπότε με τη δυναμικότητα, με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία γράφει τις δυναμικότητες και το σύνολο των εγγραφών, το απαιτούμενο παιδαγωγικό προσωπικό πριν το κλείσιμο των παιδικών σταθμών είναι 23. Το απαιτούμενο παιδαγωγικό προσωπικό μετά τις συγχωνεύσεις είναι 21. Χωρίς να υπολογίζονται τα 10 παιδιά του δυσπηλίου που δεν ξέρουμε πού θα πάνε. Καταλαβαίνετε ότι τα 15 που έχουμε σαν μόνιμο δεν φτάνουν, εντάξει, ούτε φτάνουν και οι 5 εργαζόμενοι που θέλουμε να διώξουμε. Ούτε καν έτσι δεν φτάνουν. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η έλεγχη από το ΕΣΠΑ φέτος θα είναι πολύ αυστηρή. Αν δεν καλύπτουμε τις προϋποθέσεις
Μήπως θέτουμε σε κίνδυνο τελικά όλη την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ. Επίσης αυτό που ακούστηκε κιόλας εδώ πέρα. Το ότι κλείνουμε παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει μια πρόταση που έχει γίνει τον Μάιο από το νομικό πρόσωπο προς το ΕΣΠΑ, στην οποία αναφέρονται οι παιδικοί σταθμοί και ποιοι θα φιλοξενούν παιδάκια μέσω βάουτσερ. Τι θα πούμε τώρα δηλαδή στην ΕΤΑ, ότι ξέρετε εμείς τους κλείσαμε τους παιδικούς σταθμούς, αυτούς που σας είχαμε δηλώσει ότι θα έχουν παιδάκια από βάουτσερ. Δεν τίθεται σε κίνδυνο όλο το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα πω μερικά πράγματα και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέχασα να σας πω επίσης ότι έχουμε και εγγραφές παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες, τα οποία απαιτούν αποκλειστική ενασχόληση και επομένως και οι εργαζόμενοι, ας πούμε, πρέπει να είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν συζητάμε φυσικά για αυτό που είπε και ο συνάδελφος, ότι δεν υπάρχει παιδικό σταθμός στην πτωχή. Εντάξει, ότι δεν υπάρχουν δελφικά τμήματα, δεν υπάρχουν απογευματινά τμήματα κλιμωρής. Απλώς νομίζω ότι παίρνουμε εύκολα μια απόφαση ότι τέλος πάντων δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τους εργαζόμενους στη δουλειά τους. Λοιπόν, λίγο για την απόφαση, την 98. Παίρνουμε μια απόφαση και στο σκεπτικό δεν αναφέρεται πουθενά ότι υπάρχει ήδη λυμμένη μια απόφαση 86 του 2019 η οποία ανανέωνε τις συμβάσεις και των 18 εργαζομένων. Δεν αναφέρεται πουθενά. Δεν την καταργεί, δεν την ανακαλεί αυτή την απόφαση. Δεν αναφέρει η απόφαση ότι οι συμβάσεις των 8 εργαζομένων δεν θα ανανεωθούν. Απλώς γράφει ότι κάνουμε μερική ανανέωση των 10 συμβάσεων. Αυτό το θέμα ήρθε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, δεν έχουμε επαρκή αιτιολόγηση του σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη νομοθεσία. Σπουδαίος λόγος κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπόν, ποιος μπορεί να είναι. Εντάξει, η απόφαση επικαλείται τα οικονομικά, προφανώς, και ότι είναι πλεονάζον προσωπικό, βέβαια αυτό έγινε εκ των υστέρων. Και εδώ να πούμε και το εξής. Πάρθηκε μια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με 5 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 11. Λόγω του Κλεισθένη και των νέων διατάξεων, δυστυχώς τα παρέων δεν μετρέονται πουθενά. Άρα σε σύνολο 11 πάθηκε μια απόφαση τόσο σημαντική, με 5 ψήφους υπέρ. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, και μόνο που έρχεται μια τέτοια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κολλαίνει. Εκτός από αυτό, σήμερα αναρτήθηκε μια αρχή επανάληψης απόφασης. Προσπάθησε η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η διοίκηση του νομικού προσώπου να αιτιολογήσει λίγο καλύτερα το γιατί γίνονται οι απολύσεις και να αναφερθεί σε αυτό το σπουδαίο λόγο του προσπάθου που λέει η κείμενη νομοθεσία. Και εμείς ρωτάμε, η εισήγηση που διαβάστηκε του Προέδρου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ποια ήταν τελικά? Αυτή η οποία έρχεται, συγγνώμη, αυτή η οποία έρχεται σήμερα με ορθή επανάληψη. Αυτή η οποία έρχεται σήμερα. Ορίστε, εδώ πέρα είναι ο κύριος Κότσαρης, έχει εισήγηση. Και μας είπε ότι η εισήγηση που διαβάστηκε. Εισήγηση ήταν άλλη και δεν πειράστηκε, διαβάστηκε. Η εισήγηση που διαβάστηκε ήταν αυτό. Μπορείτε να αλλάζετε τις εισήγησεις. Μόνο σε αυτό και δεν θα ξαναεπενεύω, όπως δεν έχω διαβάσει κανέναν και δεν θα το κάνω και στην πορεία. Απλά η εισήγηση υπάρχει πρωτοκολλημένη, έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου και είναι κανονικά κατοχωρημένη εισήγηση, η οποία ήρθε και για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση της υπαλλήλου για το ότι παραδρομείς λάθος στην ανάπτυξη στο. Και γιατί το έδωσε. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορείτε να παίρνετε το λόγο εσείς, κύριε Πρόεδρε, να κάνετε διευκρινήσεις. Σας παρακαλώ. Πολύ μεγάλο απόκτημα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η απόφαση, όπως είπα, αναδείχθηκε και ξανά σήμερα. Και δυστυχώς στη διασύνη και στη σπουδή και δημοτική αρχή, νομίζω ότι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, η απόφαση έχει αναρτηθεί στη θέση της απόφασης για το κλείσιμο των παιδικών σταθμών. Η απόφαση αυτή για το κλείσιμο των παιδικών σταθμών έχει εξαφανιστεί από το διάβολο. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα
γίνεται ένα, τι να πω, μπάκαλο, με συγχωρείτε για την έκταση. Λοιπόν, για το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις. Εννοείται ότι θα χαθούν τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών που κλείνουν και συγχωνεύονται. Του Δυσπηλίου σχεδόν σίγουρο, που έχει 7 βάουτσερ, τα 7 βάουτσερ είναι 17.000, δεν ξέρω πόσο ακόμα θα χαθούν από τους δύο άλλους παιδικούς που συγχωνεύονται. Τώρα μας λέει ο πρόεδρος, θα δούμε τι θα ανοίγουν, τι θα κλείνουν, δεν ξέρω, αυτά τώρα δεν ξέρω πόσο σοβαρά πράγματα είναι και ότι θα ανοιγοκλίνουν οι σταθμοί, δηλαδή δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τελειώνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να πω μόνο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που απολύονται, να είστε σίγουροι ότι θα διεκδικήσουν το δίκαιο τους στα δικαστήρια, αν δεν δικαιώσετε εσείς με μια απόφασή σας. Με τις παλινοδίες αυτές που γίνονται, να είστε σίγουροι ότι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δίκαιό τους και έχουν μια πολύ σοβαρή πιθανότητα στο τέλος να τους πληρώσουμε, να τους πληρώσει ο Δήμος, να τους πληρώσει το νομικό πρόσωπο, χωρίς να έχουν εργαστεί. Σκεφτείτε τα αυτά τα πράγματα και ας σκεφτούμε το λογικό και το δίκαιο που τελικά είναι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στην εργασία τους για ένα θέμα ακόμα, να τελειώσει το πρόγραμμα και του χρόνου ας αποφασίσει η κυβέρνηση αν θα το συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ.